Για δώστε μας λίγο το στίγμα και το πλέγμα του τι γίνεται. Όταν αυξάνεται η κίνηση, αυξάνεται και η τιμή των καυσίμων που λένε κάποιοι. Όχι. Είναι βλαζέ αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Όποιος στρατόπεδος αν δεν σνάξει, έχει κάνει λάθος. Πρώτον, δεν αυξάνεται. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από κάτι. Τα παρατήρια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλαφόν. Ελέγχονται καθημερινά από τα συστήματα πληροφοριακών συστημάτων. Και μάλιστα είναι και άδικο, διότι αυτή τη στιγμή έχουν όλα τα κόστη ανέβει. Είμαστε 3 χρόνια στο πλαφόν, σε μια ελεύθερη αγορά. Καταλάβατε. Είναι ελεύθερη αγορά, είμαστε το μοναδικό επάγγελμα που είμαστε σε πλαφόν και σε έλεγχο. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Θα προχωρήσουμε. Το θέμα των δηληστηρίων, έχετε δει ότι ανεβαίνουν και έχουν υπερκέρδη. Δεν έχει ο πρατηριούχος κέρδη. Γι' αυτό τα φορολογεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 33% στα υπερκέρδη. Για να δούμε όμως θα φορολογηθούν ή θα παραμείνει. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει το καύσιμο είναι κάτι που αλλάζει καθημερινά. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο πρατηριούχος δεν διαμορφώνει τιμές. Να το ξέρετε αυτό. Την τιμή τη διαμορφώνει η κυρία Σαμόλη το δηληστήριο. Φυσικά το δηληστήριο, αν έχουμε αυξήσεις, φυσικά θα περάσει στο ταμπλό του πρατηρίου. Ναι. Αν έχουμε μειώσεις, οι μειώσεις θα περάσουν στο ταμπλό του πρατηρίου. Εμείς σας είπα, κύριε Λουλιράκη, έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό που δουλεύουμε. Αν δουλέψουμε παραπάνω, αν θυμάστε πέρυσι, είχαμε και ένα πρόστιμο εδώ στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Ελεγχόμαστε τα συστήματα πληροφοριακών συστημάτων και αυτομάτως έρχεται το πρόστιμο. Mm-hmm. Δεν ισχύει λοιπόν για τον πρατηριούχο, ας το ψάξουμε αλλού. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχουμε ένα προϊόν με πολύ ψηλούς φόρους. Βλέπετε ότι πουλάμε βενζίνη και πετρέλαιο σε τιμές Σουηδίας, Νορβηγίας, Φιλανδίας με 5.000 μισθό εκεί, ενώ ο μας βασικός είναι 385 πόσο είναι. Δεν πέφτει ούτε η τιμή, γιατί ξεκινάει από μια υψηλή τιμή χτίσης των προϊόν λόγω των φόρων. Και επίσης έχουμε και το άλλο παράδοξο, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ενώ είναι αυτόνομος φόρος, εμείς του βάζουμε και ΦΠΑ στην Ελλάδα, στο φόρο πάνω. Αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπληθωρισμός, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όφελος στο ΦΠΑ, πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ. Υπάρχει για την κυβέρνηση ένα τεράστιο όφελος στο ΦΠΑ. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ, να αποσυμπιεστεί και λίγο τιμή της βενζίνης. Άρα έχουμε πάγιο αίτημα εδώ και 4-5 χρόνια, μας το έχουν ξεκαθαρίσει βέβαια. Και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και σαν Ενώσεις Κρήτης πιέζουμε συνεχώς τα υπουργεία. Δεν αλλάζει δυστυχώς τίποτα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Διότι αν θα μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, φυσικά ο Έλληνας θα έχει μια πολύ καλύτερη τιμή. Δυστυχώς όμως βρίσκουμε πόρτα και μας είπαν ότι αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Διότι αυξάνει τα εισοδήματά του, διότι έτσι μπορεί να ασκήσει εισοδηματική πολιτική. Αλλά αυτό είναι μια στρέβλωση, διότι τα παίρνεις από μένα ή τα παίρνεις από το βενζινά. Εγώ πολλές φορές τα βάζω με το βενζινά, γιατί βλέπω το Λυκούργο, το Σαμόλι απέναντι μου, όταν πάω να βάλω βενζίνη. Αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί ουσιαστικά είμαστε χαμένοι όλοι. Βέβαια. Ύστερα βλέπετε γεωπολιτικά αλλάζουν ανά πάσα στιγμή όλα. Βλέπετε ότι ο ΟΠΕΚ πολλές φορές λέει ότι εγώ σταματάω την παραγωγή και αυτομάτως, ενώ η ζήτηση είναι πολύ υψηλή και λόγω του καλοκαιριού, λέει ο ΟΠΕΚ μειώνω την παραγωγή και αυτομάτως αλλάζουν. Δεύτερο κομμάτι είναι τα μεσογειακά πλάτη. Στα μεσογειακά πλάτη τα έτοιμα προϊόντα. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται εκεί. Τρίτον. Πώς το είπατε, μείνετε στο δεύτερο, μεσογειακά τι? Στα μεσογειακά πλάτη. Εκεί που κινούνται τα καύσιμα. Ναι. Και γίνονται οι πλειοδοσίες των καυσίμων, να το πούμε έτσι. Ναι. Εκεί αυτή τη στιγμή είναι το έτοιμο προϊόν. Όταν λέμε έτοιμο προϊόν, εννοούμε την αμόλυβδη σε έτοιμο προϊόν. Αυτά υπάγονται σε έτοιμο προϊόν. Ναι. Η δηλισμένια μου. Ναι. Αυτά όλα αλλάζουν τις τιμές. Είτε συν είτε πλην. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να δούμε παρά μόνο τη τιμή δηληστηρίου αν θα αλλάξει. Και βέβαια πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει πτώση και να έρχεται πολύ πολύ αργά η μείωση. Ενώ στην αύξηση έχουμε πολύ γρήγορη άνοδο στα δηληστήρια. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν, να κοιταχτούν από την κυβέρνηση και να κοιτάξει αν βλέπετε ότι ο κόσμος δεν οπαθεί αυτή τη στιγμή. Αν δεν είχαμε τον τουρισμό, σίγουρα θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα σαν χώρα.
είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι ο τουρισμός δίνει την ανάσα. Εμείς η κίνηση στα πρατήρια μπορώ να πω ότι είναι πάρα πάρα πολύ ικανοποιητική. Είναι πολύ περισσότερο από πέρυσι. Τουρισμός υπάρχει. Βέβαια ακούμε ότι δεν πολύ βγαίνει ο κόσμος έξω από τα ξενοδοχεία ο τουρίστας, γιατί ακούμε και πάρα πολλά από τους ανθρώπους που τους μεταφέρουν. Αλλά ουσιαστικά κινείται, γιατί κινείται αυτός που θα πάει να δουλέψει. Κινείται ο κόσμος, μετακινείται από ένα μέρος στο άλλο. Όλα αυτά έχουμε κίνηση. Δόξα τω Θεώ υπάρχει κίνηση φέτος. Αλλά σας είπα, το πρόβλημα είναι ότι, και να καταλάβει μάλλον και κάτι άλλο ο κόσμος. Θα λέω λίγο στα γρήγορα να μας καταλάβει και ο κόσμος. Τον πρακτηριόχο τον συμφέρει να πουλάνε φτηνή τιμή. Διότι εμείς η πληρωμή από τις εταιρείες εμάς γίνεται με το λίτρο. Άρα, να το πούμε ένα απλό παράδειγμα. Όταν βάζει κάποιος 20 ευρώ, που είναι μια μεσοσταθμική διέλευση του πρακτηρίου, και βάζει 20 ευρώ, σήμερα βάζει ας πούμε 11 λίτρα. Εάν μειωθεί το πετρέλαιο, η αμόλυβδη ή το πετρέλαιο, αυτομάτως βάζει περισσότερα λίτρα στα 20 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό μας συμφέρει εμάς, να έχουμε περισσότερα λίτρα, να μπορεί να κινείται ο κόσμος πιο ελεύθερα και η πληρωμή η δικιά μας γίνεται με το λίτρο, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι αν ανεβάσουμε τιμή μας κάνει καλό. Δυστυχώς μας κάνει πάρα πάρα πολύ κακό. Καλά, αυτό με την τιμή και τα λίτρα είναι πραγματικά πόνος ψυχής, γιατί εγώ θα το κάνω προσωπικό, πηγαίνοντας να βάλω βενζίνη που έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας και λέω βάλτε μου ας πούμε 10 ευρώ, κάποτε λέγαμε γέμισε μου το ρεζερβουάρι, βάλε μου 30 ή 40 ή 50, κάποτε. Αλλά τώρα παίζουμε ανάμεσα στα 5 και στα 10, το μόνο πράγμα που κοιτάζω είναι πόσα λίτρα αντιστοιχούν με την βενζίνη που έβαλα. Α, είναι στα 4,5 και λέω Χριστέ μου, πόσο θα με φτάσουν τα 4,5 λίτρα, για πόσες διαδρομές, δηλαδή είναι πόνος ψυχής. Ναι, αρχίζει και σε αγχώνει γιατί δεν πας πολύ μακριά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος, όταν βάλει 100 ευρώ, να πούμε ένα στρογγυλό νούμερο, τα 63 ευρώ είναι φόροι και μετά είναι όλα τα άλλα, η αγορά του καυσίμου, η μεταφορά του, το κέρδος της εταιρείας, το πρακτήριο, το δηληστήριο, όλα αυτά πληρώνονται μετά. Φανταστείτε ότι είναι το 63% οι φόροι, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 63 του κράτους. Πρέπει να μειώσει κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Μάλιστα. Αλλά όπως είπατε χαρακτηριστικά πριν από λίγο, εδώ και 4 κοντά χρόνια τρώτε πόρτα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ το οποίο μπαίνει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να είναι ένας φόρος αυτόνομος για να του βάζουμε και ΦΠΑ εμείς στην Ελλάδα? Και είναι και πολύ ψηλός ο φόρος. Ανεβάζει πολύ το ΦΠΑ. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά και να δούνε πού υπάρχει το πρόβλημα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η παραβατικότητα έχει ξεφύγει σε όλη την Ελλάδα. Ας μαζευτεί αυτό το πράγμα ένα δεύτερο. Και βέβαια οι νησιωτικές περιοχές πλήττονται πολύ περισσότερο οικονομικά, διότι μπαίνουν κι άλλα μέσα, δηλαδή σε αυτά τα 63 από τα 100 τα 63 μπαίνουν κι άλλα μέσα, διότι είναι και το κόστος μεταφοράς και έτσι αν είναι να αγοράσεις το λίτρο τη βενζίνη στο ένα τόσο όλα μαζί, σε πάνε στα δύο τόσο. Τα νησιά που ακούω και το κάνουν πρωτοσέλιδο 2,20, 2,30. Μα τι να κερδίσει ο πρακτηριόχος στη Σύνη, ας πούμε. Αφού και επιτελεί κοινωνικό έργο, ένας δρόμος είναι η Σύνη. Μία πάει, μία έρθει. Τι βενζίνη να κάψει στη Σύνη, ή το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεξαμενισμός. Περιμένει το καράβι απ' έξω τρεις μέρες για να αδειάσει. Γιατί δεν χωράει να αδειάσει. Άρα έχει κόστος περισσότερο γενικά για όποιον πάει στο νησί. Το καράβι για να κάτσει και να περιμένει, ας πούμε, θέλει πολύ περισσότερα χρήματα το να είναι απ' έξω να περιμένει. Άρα οι πρακτηριούχοι δεν εσχοκερδούν. Και τα οποία στην τελική χρεώνονται όλα αυτά στον ίδιο τον καταναλωτή. Αυτό μου λέτε, απλά και πρακτικά, ό,τι και αν γίνει. Ο πρακτηριούχος θα πάρει ακριβώς αυτό που του πρέπει να πάρει. Αυτό που λέει το πλαφόν, να το πούμε. Μάλιστα. Αυτό που μας λέει το πλαφόν. Από εκεί και πέρα.
θα πάει στο καθεσμερικό καταναλωτή. Δεν πάει άλλο. Mm. 26 Ιουνίου, ποια είναι η μέση τιμή, τι εικόνα έχουμε σήμερα? Σήμερα είναι περίπου στο 1,92. Έχουμε 2 λεπτά διαφορά περίπου μεσοσταθμικά στο πόλη του Ηρακλείου. Με 1,93 εκεί είμαστε. Περίπου από 1,93. Αμόλυβδη, μιλάτε για την αμόλυβδη. Για την αμόλυβδη. Ναι. Και στο πετρέλαιο είμαστε περίπου στο 1,72 με 1,74. 1,64 να πω. Συγγνώμη, μπερδευτικά. 1,64. Στο 1,62 με 1,64. Ναι. Στο πετρέλαιο κίνησης. Στο πετρέλαιο κίνησης, ακριβώς. Μάλιστα. Και θα άλλα πρώτα ακολουθούν τα διαφοροποιημένα που είναι ανάλογα το κόστος που έχουν. Μεσαία και κατοστάρα που ανεβαίνουν πάνω από τα 2 κλασικά ευρώ. Ναι, ακριβότερα κατά 15 λεπτά άλλα, κατά 7 λεπτά άλλα προϊόντα και τα λοιπά. Μάλιστα. Αλλά είπα, πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να δει γιατί αυτή τη στιγμή... Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, επειδή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κλείνει την πόρτα σε όλους μας. Δεν έχει ο κόσμος χρήματα και δεν μπορούμε να καταστασσόμαστε στους Φιλάνδους ή στους Νορβηγούς. Είναι τα καύσιμα, τις τιμές που έχουμε εδώ, τα έχω δει με τα μάτια μου. Εγώ στη Φιλανδία τα έχω δει, στην Νορβηγία τα έχω δει. Είμαστε στις ίδιες τιμές με τους Νορβηγούς και τους Φιλανδούς. Και ο μισθός τους είναι 5.000-4.000. Η εκτίμησή σας, μιλάω πάντα για εκτίμηση, κύριε Σαμόλη, γνωρίζοντας εδώ και χρόνια την αγορά και πώς κινούνται τα πράγματα, είναι ότι προχωρώντας μέσα στην τουριστική περίοδο, αυτό το οποίο θα βλέπουμε θα είναι αύξηση των τιμών? Κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται παιχνίδια, αλλά όχι από εμάς. Παιχνίδια γίνονται εν ώψη της καλοκαιρινής, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, ότι γίνονται παιχνίδια το βλέπουμε. Ότι αυξήθηκε πολύ η ζήτηση, ότι όπως σας είπα προηγουμένως, ο ΟΠΕΚ μειώνει όταν θέλουν να σηκώσουν την τιμή του αργού ή δεν ξέρω κι εγώ την τιμή του καυσίμων γενικώς παγκοσμίως. Αυτά είναι παιχνίδια όμως γεωπολιτικά. Τη κακέρα εμείς δεν την ξέρουμε. Κύριε Δουλειράκη, αυτή τη κακέρα. Ούτε προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε, διαβάζουμε ότι σε βάθος του 25 θα υπάρχει μία μείωση. Στο βάθος του 25, όχι του 24. Εντάξει. Θα υπάρχει μια αισθητή μείωση. Ζήσε Μάη μου να φας τρυφίλι. Από το βαρά σάιτ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη. Όποιος πει ότι κάνει πρόβλεψη κάνει τεράστιο λάθος. Δεν μπορεί να γίνει προφήτης. Σαφέστατα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμόλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.